Ναι. Καταρχήν θα ήθελα να βάλω τα πράγματα λίγο στη θέση τους σε σχέση με το για ποιον μιλάει ο καθένας και ποιον εκπροσωπεί. Τρέφω πολύ μεγάλη εκτίμηση για τους συνδικαλιστές του Δημοσίου και για τους εθνικούς εργολάβους επίσης και θεωρώ ότι είναι από τους πιο αποτελεσματικούς Έλληνες στην προστασία των συμφερόντων των επαγγελματικών ομάδων που εκπροσωπούν. Mm-hmm. Από αυτήν την άποψη είναι εξαιρετικά επιτυχημένοι. Πιστεύω δηλαδή ότι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Το πρόβλημα προκύπτει γιατί δεν κάνει καλά τη δουλειά της η ελληνική δημόσια διοίκηση και κυρίως το πολιτικό μας σύστημα όλα αυτά τα χρόνια. Συνήθως καταλήγουμε να αναφερόμαστε επομένως σε μια προσπάθεια για την προάσπιση του κοινού καλού, ενώ προασπίζουμε στην πραγματικότητα και σωστά και έτσι πρέπει τα συμφέροντα μια συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα. Αυτό θα ήθελα να το βάλω στην πάντα. Κανένας δεν μιλάει για το κοινό καλό, μιλάει για τα συμφέροντα της συγκεκριμένης επαγγελματικής ομάδας που εκπροσωπεί. Ας πάμε λοιπόν στην περίπτωση του ΟΣΕ ή στην περίπτωση της ΛΑΡΚΟ. Ας δούμε ποιοι είναι οι πελάτες της ΛΑΡΚΟ, σε ποιον πουλάει η ΛΑΡΚΟ το προϊόν της. Το πουλάει σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή δημόσιες επιχειρήσεις στον κόσμο. Εάν λοιπόν η ΛΑΡΚΟ λαμβάνει έστω και ένα ευρώ, δεν ξέρω αν είναι 130, 150, 180 ή με τους διακανονισμούς με τη ΔΕΗ μεταφέρονται χρήματα από τον Έλληνα φορολογούμενο, δηλαδή και τον άνεργο, στην λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης, προκειμένου να πουλάει μετάλλευμα σε ιδιώτες ή στο δημόσιο, σημαίνει ότι ο άνεργος χρηματοδοτεί την τιμή του προϊόντος της ΛΑΡΚΟ για να είναι ανταγωνιστικό. Εμένα αυτό δεν μου φαίνεται λογικό. Ούτε μου φαίνεται σωστό, ούτε μου φαίνεται παραγωγικό. Αυτό είναι το ένα. Η περίπτωση του ΟΣΕ είναι διαφορετική. Η περίπτωση του ΟΣΕ είναι ιδιαίτερη γιατί αφορά δίκτυα που επηρεάζουν συνολικά την παραγωγικότητα της χώρας. Εκεί άκουσα πριν το νούμερο, το οποίο πιθανόν είναι αληθές, ότι τα 10 δισεκατομμύρια που χρωστάει ο ΟΣΕ προέρχονται από δάνεια που γίνανε για επενδύσεις. Προφανώς αν τα δάνεια ήταν 10 δισεκατομμύρια, αν υπολογίσει κανείς και αυτά που δεν ήταν δάνεια, δηλαδή τις κοινωνικές επιχορηγήσεις και τη δημόσια επένδυση, είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσό. Βλέπετε εσείς να υπάρχει ένα δίκτυο ή μια επιχείρηση που να έχει ενσωματώσει την αξία 10 δισεκατομμυρίων ή 15 δισεκατομμυρίων ή 20 δισεκατομμυρίων ευρώ όταν το Αθήνα-Θεσσαλονίκη από 5 ώρες, από 4 ώρες που είχε φτάσει να γίνει, έγινε 5. Λέτε ότι τα χρήματα που έχουν πέσει στον ΟΣΕ δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις περισσίες που προσφέρει, αυτό θέλετε προφανώς, να πείτε. Προφανώς. Επομένως το ερώτημα, και αυτό είναι το ερώτημα πλέον όχι προς τους συνδικαλιστές, οι οποίοι κάνουν καλά τη δουλειά τους, επιμένω δηλαδή και τους εκτιμώ πάρα πολύ. Το ερώτημα είναι προς την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει κάποιο σχέδιο για το τι σιδηροδρόμους θέλουμε. Πώς αυτοί οι σιδηροδρόμοι θα εξυπηρετήσουν την ανάπτυξη της χώρας. Σε τι τιμές. Ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ποιο είναι το τοπίο που θα διαμορφωθεί. Εάν έρθει ένας επενδυτής ή δύο ή τρεις επενδυτές, πώς θα μπορέσουν να λειτουργήσουν σε μια αγορά που θα είναι ανταγωνιστική και στην πραγματικότητα θα μπορέσει να δημιουργήσει παραπάνω θέσεις εργασίας. Αυτά τα ερωτήματα δυστυχώς δεν έχουν απάντηση. Δεν έχω, τουλάχιστον την έχω δει εγώ, δεν την έχουμε δει εμείς την απάντηση. Οι απαντήσεις της κυβέρνησης έτσι όπως προκύπτουν μέσα από τα ρεπορτάζ που διαβάζετε και εσείς και από τις πληροφορίες, γιατί επίσημες ανακοινώσεις δεν υπάρχουν. Οι απαντήσεις είναι πιστικές, ικανοποιητικές, με όλα αυτά τα σχέδια περί διαχωρισμού καλή-κακή, περί αξιοποίηση κάποιων κομματιών κτλ. Δυστυχώς δεν βλέπουμε ένα συνολικό σχέδιο και ξέρετε, στην πραγματικότητα, αυτό είναι και το πρόβλημα της συγκεκριμένης κυβέρνησης, είναι ότι εφαρμόζει ένα λογιστικό πρόγραμμα εξισορρόπησης δαπανών με έσοδα, το οποίο δεν είναι πρόγραμμα ανάπτυξης, είναι η συνέπεια του γεγονός ότι οι δαπάνες υπερβαίνουν τα έσοδα, το οποίο είναι μια φυσική συνέπεια, αυτό είναι και το μνημόνιο. Δεν έχει αναπτυξιακό σχέδιο. Mm-hmm. Δεν έχουμε δει 3 χρόνια τώρα, 4 χρόνια τώρα που είμαστε σε αυτή την πορεία, για να μην πάμε στην παλιότερη περίοδο. Κάποιο σχέδιο της κυβέρνησης. Θα ήθελα για να έχουμε όλο το χρόνο μετά να συζητήσουμε και να αρχίσουμε τον κύριο Μπαλασόπουλο. Επιτρέψτε μου, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά επιστρέφω. Πέστε μου, κάθε χρόνο μπαίνει στον προϋπολογισμό. Ξέρετε ότι κάθε χρόνο δίνουμε 26 εκατομμύρια ευρώ στο κράτος από εισφορές, εφορία κτλ. Και στην πραγματικότητα θα μπορέσει να δημιουργήσει παραπάνω θέσεις εργασίας. Αυτά τα ερωτήματα δυστυχώς δεν έχουν απάντηση. Πρέπει να δούμε αν επιβαρύνει έστω και ένα ευρώ η λειτουργία της ΛΑΡΚΟ, έτσι το ελληνικό δημόσιο ή τον άνεργο.
Εγώ περίμενα, επειδή φτιάξε ένα καινούριο φορέα δημιουργία ξανά ο κ. Γιαννούλης, να ξέρει εταιρείες τόσο μεγάλες σαν τη δικιά μας, αν επιβαρύνουν ένα ευρώ τον προϋπολογισμό. Έτσι είναι απαράδεκτο. Όχι, λέει από τη στιγμή που βλέπουμε στα αριθμούς. Εσείς είπατε ότι λάβατε επιχορηγήσεις, έστω όχι 130 εκατομμύρια, κάποια λιγότερα, αλλά πήρατε χρήματα είναι από το δημόσιο. Είναι ομολογιακό, κύριε Γιαννούλη, το διευκρίνησα. Με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Βεβαίως, εντάξει, εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Επίσης... Υπάρχει άλλη εταιρεία στην Ευρώπη που η οποία παράγει κέλιο και είναι αφιλή. Και το Μέγαρο Μουσικής με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου παίρνει. Και τι σημασία έχει. Το αποπληρώνουμε ή το αποπληρώνουμε όμως. Δεν παίρνει σημασία. Τι σημασία έχει, σημασία ότι δεν υπάρχει για άλλη εταιρεία στην Ευρώπη. Αν δεν υπάρχει, τότε είναι κρίμα που δεν μπορείτε να βγάλετε κέρδη. Δηλαδή, αν είστε η μόνη εταιρεία, γιατί δεν βγάζετε κύριε κέρδη. Κύριε Γιαννούλη, ακούστε, τη Λάρκο δεν μπορεί να τη δούμε σε μια χρονιά. Πρέπει να τη δούμε σε πενταετία, έτσι, γιατί όπως ξέρετε, η Κέλιο διαπραγματεύεται. Να τη δούμε καλύτερα στην 30ετία, όπου πέρασε στο δημόσιο αντί από την κρατικοποίησή τη το 1980, πότε έγινε, 83, 84, 82, ναι. Σε αυτή τη βάση πρέπει να τη δούμε, όχι στην τριετία ούτε στην τετραετία. Και σε αυτή τη βάση θα πρέπει να δούμε αν η εταιρεία εξυγχρονίστηκε, κατάφερε να γίνει ανταγωνιστική, κατάφερε να παράγει κέρδη τα οποία να αντιστοιχούν στο μέγεθός της και στην δημόσια επένδυση που έγινε σε αυτήν. Και βλέποντας το αυτό στο χρόνο, δεν θεωρώ ότι η εταιρεία, και από ό,τι φαίνεται δηλαδή, είναι μια εταιρεία που χειρίστηκε σωστά τα assets που είχε διαθέσιμα. Αλλιώς δεν θα έχει και πρόβλημα. Είναι αυτονόητο. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι δεν καταλαβαίνω γιατί απασχολεί τόσο πολύ το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας και όχι το αποτέλεσμά της. Αν μια εταιρεία πηγαίνει καλά, είτε ανήκει στο δημόσιο είτε πηγαίνει, είτε ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, καλό είναι για τους εργαζομένους της. Αν δεν πηγαίνει καλά, έχει πρόβλημα. Και έχει πρόβλημα είτε ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οπότε ο ιδιοκτήτης θα χάσει τα λεφτά του, είτε ανήκει στον δημόσιο τομέα. Οπότε και εδώ είναι το ιδιαίτερο του προβλήματος, τα λεφτά τα χάνει ο φορολογούμενος, γιατί καλείται να καλύψει τη ζημιά της. Κύριε Γιαννούλη, η ζημιά της όμως αντιστοιχεί σε πωλήσεις προϊόντων. Ακούστε με, κύριε Γιαννούλη. Ναι. Η Λάρκο, σας το είπα πάλι. Δεν επιβαρύνει ούτε ένα ευρώ το κρατικό προϋπολογισμό. Πέστε μου, σε ποιο κωδικό του προϋπολογισμού του κράτους είναι η Λάρκο. Πέστε μου. Κάθε χρόνο μπαίνει στον προϋπολογισμό. Ξέρετε ότι κάθε χρόνο δίνουμε 26 εκατομμύρια ευρώ στο κράτος από εισφορές, εφορία κτλ. Δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ όσο το αφορά ίδιο, αυτό. Το ίδιο ακριβώς θα έδινε και μια ιδιωτική εταιρεία. Ορίστε. Το ίδιο ακριβώς θα έδινε και αν ανήκε στον ιδιωτικό τομέα. Βεβαίως, αλλά όμως δεν μπορούν να αφήνουν εντυπώσεις ότι είναι η κακή εταιρεία του δημοσίου η Λάρκο, η οποία επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Σας το λέω, πέστε μου, αν η Λάρκο είναι στον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι. Δεν είπα. Είναι δέκο. Μισό λεπτό, τι λέτε, κύριε Κότση. Κύριε Γιώνη. Κύριε Γιώνη, τα 480 εκατομμύρια, δηλαδή τα 130 οι παράνομες κοινοτικές ενισχύσεις, τα 190 φορολογικές. Οι φορολογικές υποχρεώσεις σας, τα 160 στη ΔΕΗ, δεν είναι τρύπες τις οποίες είναι αναγκασμένο το κράτος να καλύψει από άλλες πηγές. Κύριε Κότση. Δεύτερο. Όχι, κύριε Κότση, κάνετε λάθος. Είναι δυνατόν. Με συγχωρείτε. Κάνετε λάθος. Να ολοκληρώσω. Πώς είναι δυνατόν μια εταιρεία η οποία παράγει με 14.000 δολάρια τον τόνο και από την άλλη έχει. Συγγνώμη, έχει τιμή. Παίρνει τιμή 14.000 τον τόνο και από την άλλη έχει κόστος 18.000 δολάρια. Να επιβιώσει. Εγώ βλέπω ότι όχι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον δυστυχώς της Λάρκο είναι ζωφερό, με την έννοια ότι είναι υποχρεωμένη να κάνει και επενδύσεις από ό,τι ξέρουμε για τα θέματα περιβαλλοντολογικά γύρω στα 50 δισεκατομμύρια. Εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια, συγγνώμη. Από εκεί και μετά έχουμε μια εταιρεία για την οποία αυτή τη στιγμή από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εξαγορά, διότι μια εταιρεία με αυτά τα χαρακτηριστικά, με πεπαλαιωμένο μηχανολογικό εξοπλισμό όπως είναι ο εξοπλισμός του εργοστασίου σας, αμφιβάλλω θα υπάρξει ενδιαφέρον για να εξαγοραστεί έστω και με ένα δολάριο την επόμενη μέρα. Αυτά τα εκατομμύρια ευρώ, κύριε Γκιόνι, καταρχάς τα δέχεστε αυτούς τους αριθμούς που είπε ο κύριος Γκότσης? Είναι χρέη που επιβαρύνουν το δημόσιο ουσιαστικά, το κράτος? Είναι πλασματικά, κύριε Μάλλη. Σας εξηγώ για την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Όχι, έτσι. Όχι, να αρχίσουμε από τα χρέη, αυτά που μας είπε. Θέλετε να αρχίσουμε από τα 190 εκατομμύρια που λέει ο κύριος Γκότσης ότι χρωστάμε στο κράτος. Έτσι. Τι είναι τα 190 εκατομμύρια. Το 2005. Δηλαδή, όταν ένας φορολογούμενος για 5.000 ευρώ πήγε φυλακή. Σας παρακαλώ, μιλάμε για ζωές. Μιλάμε για εργαζομένους, μιλάμε για οικογένειες. Και θα επιβαρύνεται το να είναι φορολογούμενο.
Κύριε Λεβέντη, επειδή είναι ένα σημείο εδώ πέρα που. Μισό λεπτό, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ο κύριος Γκότσης και ο. Εγώ θέλω να παρέμβω στη Λάρκο, εγώ ήρθα για την πλευρά του ΟΣΕ. Θα έπρεπε να μας πούνε και ο κύριος Γιαννούλης, εάν ας πούμε και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, ας πούμε, κατά τα προηγούμενα χρόνια πήρανε δάνεια τα οποία τα επενδύσαν είτε στο εξωτερικό είτε δεν τα επενδύσαν καθόλου και τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Φυσικά. Μην πάμε δηλαδή και σταυρώνουμε. Φυσικά. Λοιπόν, και να σας απαντήσω. Για να είμαστε δίκαιοι. Εδώ δεν μιλάμε. Κύριε Γιαννούλη, θα απαντήσετε αμέσως μετά για να έχει μια σειρά η συζήτηση. Επειδή θέλω να πάω και στον κύριο Μπαλασόπουλο, ο οποίος μας περιμένει υπομονετικά, εκκρεμούν κάποιες απαντήσεις από τον κύριο Γκιόνι, να έχει μια σειρά, έναν ιρμό να μπορούν να μας καταλαβαίνουν και αυτοί που ακούνε. Έθεσε 2-3 ερωτήματα ο κύριος Γκότσης, ο καθηγητής. Πάντα. Αν είναι αυτό το δημόσιο που θέλουμε ή η τοπική αυτοδιοίκηση που θέλουμε, να το πούμε. Ελάτε. Απλά. Θα μπορούσα να πω δύο λόγια γι' αυτό. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, άκουσα πριν και μου φάνηκε ενδιαφέρον αυτό ότι ένα μεγάλο μέρος των δημοτικών αστυνομικών είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Το σημειώνω απλά. Συγγνώμη, κύριε Γιαννούλη, είναι το 75%. ΤΑΦ, ΕΕ και μάλιστα με αυξημένα τυπικά προσόντα, μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Και έρχεται σε αντίθεση αυτό μας λέγανε να φύγουμε, να φύγω εγώ που είμαι ο ανίκανος που έχω μπήρωση πετρολογικά, αλλά γιατί διώχνει τη δημοτική αστυνομία που είναι ό,τι μπορεί να πούμε και νέα παιδιά. Νέα παιδιά δεν είναι πάνω από 35 ετών. Ναι, κύριε Γιαννούλη, ναι. Προσδοκούσαν θα μπουν από την πίσω πόρτα στις ειδικές υπηρεσίες. Ακριβώς. Εκεί ακριβώς ήθελα να καταλήξω κι εγώ. Ό,τι εννοείται. Ότι πολύ απλά καμία ιδιωτική επιχείρηση δεν θα προσλάμβανε ποτέ για καθαρίστρια ή έναν για φύλακα έναν άνθρωπο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Γιατί πολύ απλά δεν είναι αυτό. Μην το λέτε αυτό. Στην καθαριότητα έχουμε και εργαζόμενους με επιτυχία πανεπιστημίων. Δεν αμφιβάλλω. Δεν σημαίνει τίποτα. Λοιπόν, όμως. Γιατί η ανάγκη για δουλειά είναι για όλους. Βεβαίως και είναι για όλους. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στη μεγάλη εικόνα. Γιατί αν μπούμε σε λεπτομέρειες, είναι προφανές ότι ούτε ο χρόνος, ούτε το πάνελ, ούτε ο χώρος το επιτρέπει. Και η μεγάλη εικόνα μας λέει το εξής. Μας λέει ότι έχουμε 1.700.000, κοντεύουμε 2 εκατομμύρια ανέργους. Αυτή είναι η επίσημη ανεργία. Εκ των οποίων το 60%, είχα μιλήσει πρόσφατα για τη γενιά του 60%, αφορά νέους ανθρώπους. Καμιά κοινωνία, καμιά οικονομία δεν μπορεί να αντέξει για πολύ με αυτό το βάρος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Το πρόβλημα, αν το δείτε, δεν θα λυθεί παρά μόνο αν οι άνθρωποι πιστέψουν ότι έχουν ένα καλύτερο μέλλον στην Ελλάδα. Για να το πιστέψουν αυτό, θα πρέπει οι μη παραγωγικές δραστηριότητες, αυτές οι δραστηριότητες που επιβαρύνουν τις παραγωγικές δραστηριότητες, να μειωθούν δραματικά. Να μειωθούν δραματικά και να μετασχηματιστούν αυτές που θα απομείνουν σε παραγωγικές δραστηριότητες, σε παραγωγή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, προς την κοινωνία, για να μπορέσει αυτή με τη σειρά της να παράγει πλούτο. Πλούτος εν τέλει τι είναι. Προϋπόθεση είναι να φύγουν αυτές οι χιλιάδες των δημοσίων δημοτικών υπαλλήλων. Εκεί ακριβώς θέλω να καταλήξω. Αυτή η χώρα κύριε Μπάλη παράγει πλούτο. Κύριε Λεβέντη, κύριε Λεβέντη. Μισό λεπτό. Αυτή η χώρα παράγει πλούτο. Για να καταλάβουμε τη σκέψη του κύριου Γιαννούλη. Για να ξέρουμε και που κινούμαστε πλέον. Μπορώ να ολοκληρώσω. Ο πλούτος λοιπόν σε μια κοινωνία, σε μια οικονομία, είναι αυτό που κάποιος χριστιανός ή μουσουλμάνος ή βουδιστής στον κόσμο είναι διατεθειμένος να πληρώσει στην τιμή και στην ποιότητα που παράγεται από την οικονομία αυτή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε παραγωγικές δραστηριότητες με εξαγωγικό χαρακτήρα. Αν αυτές τις επιβαρύνουμε για να πληρώνουμε ανθρώπους που δεν χρειαζόμαστε ή τους χρειαζόμαστε λιγότερο σε έναν τομέα που δεν το επιστρέφει αυτό σε αντίστοιχες υπηρεσίες, τότε έχουμε πρόβλημα. Αυτό είναι μια διαπίστωση μαθηματική. Θα ήθελα. Το δεύτερο, και να θα τελειώσω με αυτό, είναι ότι για να μπορέσει να παραχθεί πλούτος, χρειάζονται δύο πράγματα. Σταθερότητα και σχέδιο. Είναι αυτό που λείπει από την κυβέρνηση. Δεν προσφέρει ούτε σταθερότητα, ούτε σχέδιο για το μέλλον. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε, θέλει να παρέμβει ο κύριος Νίκος Κιτσούκης. Καλημέρα σας. Δεν είμαι απευθύνομαι σε εσάς όμως, κύριε. Για εσάς σας απευθύνω κάποιο ερώτημα που είπα. Λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν πληρώνει όλη η ελληνική κοινωνία το μνημόνιο της πολιτικής της ανεργίας. Να τις ονοματίσουμε αυτές τις τσέπες. Δεύτερο. Αφού τις λέτε. Ονοματίστε, δική μου δεν είναι πάντως ούτε. Είπε ο κύριος Γκότσης και εγώ θέλω να είμαι συγκεκριμένο. Κρατική κινέζικη σιδηρόδρομη. Τελικά η Τρόικα τι εκπροσωπεί στη χώρα ως τοκογλήφι. Γιατί είναι τοκογλήφι και νομίζω είναι κοινώς αποδεκτό ότι τοκογλυφικά πληρώνει η χώρα μας όλο αυτό το. Όλους αυτούς τους δανεισμούς. Μετά έπεσαν. Εμείς προτείνουμε στον συμπολίτη μας
που είπε ότι τι μας επιβαρύνει ο ΣΕ, διότι προφανώς είναι καλοπροαίρετο το ερώτημα, μείωση της τιμής του εισιτηρίου, οι άνεργοι να μετακινούνται στο αναστικό ιστό δωρεάν, διότι δεν έχουν. Ναι. Και παράλληλα, εμείς ως εργαζόμενοι και όχι ως ιδιοκτήτες αυτού που υπηρετούμε στις εταιρείες που δουλεύουν στις μεταφορές και συγκεκριμένα στο σιδηρόδρομο, να παρέχουμε ασφάλεια, ποιότητα και άνεση. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, κύριε Γιάννου. Στο βαθμό που μας το επιτρέπουν, αγαπητέ κύριε Μάλη, και αγαπητοί κύριοι καλεσμένοι εκεί. Πολύ λίγο χρόνο, κύριε Γιάννου. Θα ήθελα να κλείσω, γιατί δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες. Προφανώς οι επενδύσεις στα δίκτυα θεωρούμε ότι είναι δημόσιες επενδύσεις και πρέπει να είναι δημόσιες επενδύσεις. Η λειτουργία πρέπει να είναι με τρόπο με τον οποίο να εξασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον, που σημαίνει να πληρώνει λιγότερο φορολογούμενος και να έχει καλύτερες τιμές ο πελάτης. Αν αυτό μπορεί να το κάνει καλύτερα ιδιώτης, ας το κάνει ιδιώτης. Είναι ξεκάθαρο. Το δεύτερο που θα ήθελα να σταθώ, και αυτό είναι πιο σημαντικό, είναι ότι από ό,τι φαίνεται το έλλειμμα που παράγεται, το έλλειμμα που υπάρχει, είναι έλλειμμα κράτους. Όχι ποσότητας κράτους, είναι έλλειμμα αποτελεσματικότητας του κράτους. Και η αποτελεσματικότητα του κράτους σημαίνει δημόσια διοίκηση. Είναι να φτιάξουμε κράτος, ένα καινούριο κράτος. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αν σηκώσετε οτιδήποτε από κάτω, θα δείτε ότι δεν υπάρχει ρυθμιστική πολιτική σοβαρή για την τιμή του ρεύματος. Δεν υπάρχει δημιουργία αγορών. Δεν υπάρχει εξασφάλιση του ανταγωνισμού. Ότι οι υπουργοί κάνουν το micromanagement. Ότι οι άξιοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν επιβραβεύονται, δεν ανέρχονται και δεν αναλαμβάνουν ευθύνες. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας. Και εκεί είναι και η μεγάλη αποτυχία του αναπτυξιακού έργου που θα έπρεπε είμαι να έχει η πολιτική μας τάξη. Είμαι σίγουρος ότι θα βρεθούμε πάλι να τα συζητήσουμε, αλλά νομίζω ότι θα το...